πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αν μπορούμε να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο, κύριε Κονιδάρη. Φυσικά και μπορούμε, και οποιαδήποτε στιγμή και να ακουστούν οι υπεάνες, είναι σίγουρο ότι καταρχάς οι ένοπλες δυνάμεις άμεσα και στη συνέχεια όλος ο λαός, ο οποίος θα κληθεί να υποστηρίξει την προσπάθεια, θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση και θα σταθεί αντάξιος των προσδοκίων του ελληνικού λαού, αλλά και της ιστορίας μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχει θέληση, πρέπει να υπάρχουν και τα μέσα. Mm-hmm. Τα μέσα, όπως ξέρετε, από τη μία μεριά του Αιγαίου, η Τουρκία, σε ό,τι αφορά το ναυτικό, θα ήθελα να περιοριστώ στο ναυτικό, γιατί δεν είμαι πανεπιστήμονας και δεν θέλω να ασχολούμαι με πράγματα τα οποία άλλοι συνάδελφοι τα κατέχουν καλύτερα. Από την απέναντι πλευρά φτιάχνει ελικοπτεροφόρα και σκάφη μεγάλα, mm-hmm, από βατικών επιχειρήσεων, φρεγάτες, κορβέτες, και μάλιστα τις εξάγει. Δηλαδή υπάρχει αγορά η οποία πιστεύει σε αυτά, ξοδεύει και τα αγοράζει. Mm-hmm. Και από την άλλη περιά, εδώ εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μετά από μια δεκαετία κρίσης, όπου στην ουσία δεν παραγγέλθηκε τίποτα για το ναυτικό. Αυτά που παραλάβαμε, κάποια λίγα πράγματα, ήταν από παλαιότερες συμβάσεις 10 και 15 χρόνων. Φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση το 2020 να αναγνωρίσει ότι το ναυτικό χρειάζεται άμεσα να προσκτήσει 4 μεγάλες φρεγάτες να μπορούν να επιχειρήσουν σε ανοιχτό πέλαγος, mm-hmm, δηλαδή αυτές που λέμε αεράμινας περιοχής, να αποκτήσουμε μια ενδιάμεση λύση, κάποια μεταχειρισμένα πλοία μέχρι να ετοιμαστούν αυτά τα πλοία, mm-hmm, και να εξυγχρονίσει 4 φρεγάτες της ΜΕΚΟ, αυτές που λέμε τώρα ότι θα πάνε κάτω στην Ερυθρά. Αποτέλεσμα, να έχει υπογραφεί πριν 2 χρόνια μια σύμβαση για 3 φρεγάτες της Μπελάρα από τη Γαλλία, mm-hmm, τίποτα περισσότερο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το 2020 αναγνωρίζει ότι χρειάζεσαι 4 και 4 εξυγχρονισμένα 8 και 2-3 10 και έχει παραγγείλει 3, και για τα υπόλοιπα δεν έχεις κάνει τίποτε, με τις καινούριες απειλές που έχουν αυξηθεί τα τελευταία 4 χρόνια, με την καινούρια αποστολή τώρα κάτω στην Ερυθρά, πώς μπορείς να τα βγάλεις πέρα? Σωστά. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω, αλλά βλέποντας το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, τη δυναμική που διαθέτει, στερούμε όχι σε ναυτοσύνη, αλλά σε εξοπλισμό, κάνοντας ένα συγκριτικό πίνακα με το τι διαθέτουν οι απέναντι, κύριε Κονιδάρη. Ακριβώς αυτό είναι. Από τη μία μεριά διαθέτουν απέναντι. Κάποτε συζητάγαμε ότι μπορεί να χρειαστούν απειλές να έχουν στόλο και αλλού και να τον μοιράσουν, ναι, και στην Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Βλέπουμε στη Μαύρη Θάλασσα απειλή δεν υπάρχει καμία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οτιδήποτε θα χρειαστεί να το στρέψουν δυτικά. Και νότια κάτω, πάλι εκεί, έχουν τόσο μεγάλο στόλο που μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν. Και όχι κατά ανάγκη. Κάποιος μπορεί να λέει δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος. Πόλεμος δεν θα γίνει ποτέ, αλλά τα περισσότερα δικαιώματα και περισσότερες από αυτές χάνονται στην ειρήνη. Όταν, ναι, εσύ αναγκάζεσαι να υποχωρείς συνεχώς από κεκτημένα δικαιώματα, από μια ανακήρυξη δικών σου δικαιωμάτων και πάει λέγοντας, ναι, και δημιουργεί μια κατάσταση, εσείς μια ψυχολογία. Το ξέρετε καλύτερα. Όταν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Μιλούσαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Φίλη, και μας έβαλε λίγο στο πνεύμα το τι γίνεται με το πολεμικό ναυτικό και για το τι κάνουν οι απέναντι που ετοιμάζουν πολεμικό ναυτικό Μεγάλης Βρετανίας, για παράδειγμα, και ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή στο Αιγαίο. Και ακούσαμε και τον κύριο Δένδια στην αλλαγή των ηγεσιών πριν από λίγες ημέρες, που είπε ότι μέχρι το 2030 θα είμαστε και εμείς σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Το θέμα είναι στο διάστημα μέχρι τότε τι γίνεται. Πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και φυσικά, όταν όλος ξέρει ότι ας πούμε από το 2030 εσύ θα πλησιάσεις, εάν καταφέρουμε και προγραμματίσουμε και το στηρίξουμε και το εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα ναυπηγήσεων και εξυγχρονισμού του ναυτικού, mm-hmm, δεν θα σε περιμένει ένα πότε θα είσαι στα καλά σου για να παλέψεις. Αλλά τα αφήνω αυτό στην άκρη. Αφήνω, ο κύριος Φίλης είναι ένας εξαιρετικός αναλυτής, είναι αξιόπιστος πέρα της εκτίμησής μου, και γνωρίζει και αυτός ότι το ναυτικό τέχνη σε στην. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πάρει να το παραγγείλεις και να το παραλάβεις από τα ράφια ενός σούπερ μάρκετ σε τεράστια ποσότητα. Θέλει χρόνο να ετοιμαστεί, να δέσει και να αποδώσει. Επομένως, όσα καράβια και να πάρεις ξαφνικά σε μια μέρα, ούτε να τα στελεχώσεις μπορείς, ούτε να τα ανεβάσεις σε επίπεδο μάχινης μονάδας, όταν το προσωπικό σου δεν έχει συνηθίσει να κάνει αυτά τα πράγματα για πολλά χρόνια, και να υπάρχει μια λυσίδα να παραδίδει ο κυβερνήτης τον μικρότερο και ο αρχιπαξιωματικός τον βοηθό του, ο οποίος και ο πρώτος είναι εκπαιδευμένος και ο δεύτερος έχει δεχτεί την ανάλογη εκπαίδευση. Χωρίς να υπάρχει αυτή η εκπαίδευση, και δεν μιλάμε εκπαίδευση να τραβάμε σκοινιά και να λύνουμε μηχανές,
απαιτείται εκπαίδευση υψηλή, εκπαίδευση και στα ΑΕΗ τα ελληνικά και του εξωτερικού και σε σχολές πολέμου και σε εκπαιδεύσεις πλοίων, οι οποίες όλα αυτά τα πράγματα στοιχίζουν και τα οποία δεν μπορούν ξαφνικά να τα αποκτήσει σε μια μέρα. Θέλει προγραμματισμό και να αρχίσουμε να εκτελούμε, γιατί προγραμματίζουμε από το 2020, σας είπα, προγραμματίσαμε για το στόλο και το 2024 μας βρίσκει με παραγγελία 3 καραβιών και να συμπληρώσω και καμία δαπάνη, καμία απολύτως δαπάνη, να εξυγχρονίσουμε, να αναβαθμίσουμε λιγάκι τις μονάδες που είναι 30 και 35 και 40 χρονών, να τους βάλουμε στο κάτι πάνω, καμία. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Μήπως έχουμε επαναπαυτεί στο θέμα ότι δεν ανησυχούμε και τόσο αφού είμαστε καλά σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Υπάρχει και αυτή η περιέρωση ατμόσφαιρα, την οποία θέλει να τη χρησιμοποιούν συνήθως η εκάστοτε κυβέρνηση. Να πω κάτι, δεν έχω κάτι εναντίον, πρέπει να εκφραστώ εναντίον της παρούσας κυβέρνησης ή να αναφέρω κάτι το οποίο είναι απόρριτο, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια ευαισθησία των ακροατών ή των τηλεθεατών ότι καταφερόμαστε εναντίον της συγκεκριμένης κυβέρνησης, της σημερινής, της εκάστοτες κυβέρνησης ή εναντίον αποκαλύπτουμε στο απόρριτες πληροφορίες. Όλα αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς, τουλάχιστον εγώ, είναι από ανοιχτές πηγές και έχουν γραφτεί τουλάχιστον 3-4 φορές. Λοιπόν, πώς να πιστέψω λοιπόν ότι θα προγραμματιστούν σωστά τα επόμενα, όταν τα προηγούμενα είναι στον αέρα ακόμη? Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ λοιπόν ότι το 2030 θα είμαστε καλά, επειδή το είπε σήμερα ο κύριος Υπουργός. Τον σέβομαι τον κύριο Υπουργό και τη δουλειά του και την αφοσίωσή του και την προσφορά του στην πατρίδα, αλλά μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει. Θα χρειαστεί budget. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν να πάω σε κάτι πολύ σημαντικό που είπατε, δεν ξέρω αν θέλετε να το αναφέρετε, στην αποστολή στην Ερυθρά. Βεβαίως. Μαζί με όλα ρωτούσα τα πολλά που έχουν βγει στην επιφάνεια, ναι, θέλω να σας πω το εξής. Το κόστος ποιος θα το αναλάβει? Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ποτέ το καράβι, ένα καράβι να πάει και βάζουμε συστήματα πάνω, εξοδεύουμε πράγματα ή θα βρούμε κόσμο να επιπλέον, γιατί χρειάζεται παραπάνω κόσμο σε μια επιχείρηση κτλ. Αυτό είναι κόστος. Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν πηγαίνει, παλαιότερα που ήμουν στην σχεδίαση και στις επιχειρήσεις και έλεγε θα στείλουμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά και την είχαμε 2-3 χρόνια. Ναι. Το ξέρετε, κάθε φρεγάτα μας στείλει ένα εκατομμύριο. Τώρα θα την έχουμε ένα εξάμηνο, ναι. Και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο, όπως το λένε και ο Πρωθυπουργός, δεν έδωσε μία δεκάρα στο ναυτικό για τα έξοδα αυτά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας στόλος μεγάλος, τεράστιος, με 70-80 πλοία να συντηρείται με 20 εκατομμύρια? Συντηρείται με 20 εκατομμύρια, σας ξαναλέω. Όλος ο στόλος. Με 20 εκατομμύρια. Τρίτη φορά σας το λέω. Και εσείς αποφασίζετε να στείλουμε ένα καράβι και κάτω, να ξοδεύουμε 500 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο παραπάνω το μήνα, χωρίς να αναπληρώσει αυτά τα χρήματα. Τον κύριο Πρωθυπουργό, παρακαλώ. Θα στείλει το καράβι, να πει άμεσα αυτή τη στιγμή τώρα, σήμερα στον προϋπολογισμό του ναυτικού, για να ετοιμαστεί το καράβι και να αναλυφθούν τα έξοδα. Όλα αυτά τα έξοδα που χρειάζεται το πλοίο. Επιπλέον επισκευές, βλάβες, αποζημίωση του προσωπικού κλπ. Διαφορετικά, δεν κάνουμε τίποτα. Επιδεινώνουμε το πρόγραμμα, το πρόβλημα για το υπόλοιπο ναυτικό και φαινόμαστε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι έξυπνος και συμμετέχει η Ελλάδα στα φόρα και την ίδια στιγμή ο αρχηγός του ναυτικού καλείται με ψέματα να συντηρήσει το στόλο ο οποίος αντιμετωπίζει μια τεράστια απειλή. Ναι. Χρειάζονται χρήματα για τα παραπανήσια που αποφασίζει ο καθένας, ανεξάρτητα αν είναι καλά ή κακά, αν τα κρίνω εγώ σωστά ή λάθος. Ναι, έχετε δίκιο. Για να καταλάβουν όμως και οι ακροατές μας τώρα, γιατί έτσι αριθμούς μιλάμε, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση τουρκικού και ελληνικού πολεμικού ναυτικού? Γιατί δεν ξέρω, μια ανησυχία μας δημιουργείται βλέποντας ότι οι απέναντι διαθέτουν 16 φρεγάτες συν μία συν τρεις που με ταυτόχρονη ναυπήγηση και εμείς έχουμε 4 ΜΕΚΟ και 3 Μπελαρά, η μία θα έρθει σε ένα χρόνο και οι υπόλοιπες σε έτσι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και όχι μόνο αυτό, και για τα υποβρύχια και για τις κορβέτες και για τα σκάφη περιπολίας. Και έχει μείνει και μία φράση σας, κύριε Κονιδάρη, ότι χρειαζόμαστε πλώρες, χρειαζόμαστε σκάφη στο πολεμικό ναυτικό. Κοιτάξτε, η διαπίστωση που κάνετε είναι προφανέστατη. Η ανατροπή έχει γίνει και δεν ξέρω πώς στα επόμενα 6-8 χρόνια εμείς θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Όταν εμείς δεν φτιάχνουμε κάτι εδώ. Όταν εμείς πήγαμε να παραγγείλουμε καράβια από το εξωτερικό της Μπελάρα και βλέπουμε ότι θα μας στοιχίσουν ένα δισεκατομμύριο κάθε μία και την ίδια στιγμή εξετάσαμε το ενδεχόμενο να φτιάξουμε και να παραγγείλουμε και κορβέτες. Και ο προηγούμενος υπουργός κάθε 2 μήνες έβγαινε και έλεγε τον επόμενο μήνα για 1,5 χρόνο. Τον επόμενο μήνα αποφασίζουμε, το επόμενο δίμηνο αποφασίζουμε. Έγιναν οι εκλογές, πέρασαν εκλογές 6 μήνες και είπαμε θα ξαναδούμε τα προγράμματα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε την Τουρκία σε εξοπλισμούς και κρυβόμαστε πίσω από τη φράση έχουμε ποιοτική υπεροχή στο προσωπικό κτλ. Δεν γίνεται το προσωπικό όμως να καλύπτει
όταν έχει ένα καράβι σε 30 ετών και 40, γιατί αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος των ελληνικών πλοίων είναι πάνω από 40 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καράβια τα οποία το προσωπικό σου να καλύψει το handicap των καραβιών, τη τεχνολογία των καραβιών και των όπλων που έχει ο άλλο, τα καράβια του είναι 5 και 7 χρονών σε ηλικία, σε μέσο όρο. Και έχει και την πρωτοβουλία. Επίσης, ανεξάρτητα από όλα αυτά, και μικρότερο στόλο να έχει, αν έχει αρκετή ισχύ να ανταποδώσει ένα πλήγμα, δεν θα κάνει όλο το πρώτο βήμα. Mm. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στον στόλο, ο οποίος θα μπορεί να μας εξασφαλίζει παρουσία σε όλα τα πελάγη, θα σας πω, mm-hmm. και την ίδια στιγμή να έχει τέτοια ισχύ αποτρεπτική, να μην τολμήσει ο άλλος να κάνει κάτι γιατί θα υποστεί πολλαπλάσιο πλήγμα. Mm. Τώρα, φλόρες που λέω εγώ, δεν λέω φλόρες γυμνές. Λέω καταρχάς να έχουμε πλοία. Να έχουμε πλοία τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν, να φύγουν τώρα, να πάνε με μεγάλη ταχύτητα, ας πούμε, 150 μίλια κάτω από την Καλαμάτα. Ναι. Για έρευνα διάσωση. Να συμμετέχουν σε δυνάμεις οι οποίες μπορεί να μην έχουν, ώστε να μην κάνουν επιχειρήσεις, αλλά συμμετέχουν πολυεθνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ κτλ. Και παρουσιάζουν, υποστηρίζουν την ελληνική διπλωματία. Η αποστολή της φρεγάτας στην Ερυθρά. Δεν φαντάζομαι ότι ο Αμερικανός, όπως στον πόλεμο του Κόλπου. Είχαμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Περίμενε η ελληνική φρεγάτα να πολεμήσει τον Σαντάμ Χουσέιν. Όμως χρησιμοποιούσε την ελληνική φρεγάτα και την ελληνική σημαία ότι είναι ακόμα ένα κράτος μαζί μας. Ναι. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πλώρη. Ας μην έχει αντιβληματικά, ας μην έχει αντιεροπορικά. Διαβάζω κάπου τώρα, διάβασα ότι λέει η Ελλάδα, λέει θα στείλει το πλοίο που θα στείλει, θα το στείλει σε περιοχή που θα έχει σοβαρή αεράμινα και το ένα και το άλλο. Ωραία, εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να έχει αεράμινα περιοχή καραβουστική για ένα δισεκατομμύριο. Αλλά χρειάζεται να έχει καράβι. Να έχει αρκετό πλήρωμα, να μπορεί να υποστηριχθεί, να ταξιδέψει δύο μήνες μακριά από την πατρίδα, τρεις, να μην έχει βλάβες. Αυτό εννοώ με τις φλόρες. Και όταν έχεις φλόρες και καράβια, εύκολα μπορεί να προσθέσεις κάτι απάνω. Όταν δεν έχεις καράβια, πού θα τα βάλεις, σε καμιά πλατφόρμα. Κύριε Κονιδάρη, αυτό που λέγαμε για να το συνεχίσουμε έτσι και να το κάνουμε ακόμη πιο ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή, δύναμη κρούσης στο Αιγαίο έχουμε. Έχουμε. Φυσικά και έχουμε. Ναι. Και τώρα... πολύ σοβαρή και σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε δυνάμεις οι οποίες θα υποστηρίξουν στη συνέχεια. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Όλοι λένε ότι ένα επεισόδιο θα κρατήσει μερικές ώρες, θα επέμβουν οι Αμερικανοί. Και άμα είναι μεσάνυχτα στην Αμερική και αργήσει να ξημερώσει. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε και εφεδρίες. Πρέπει να έχουμε και πράγματα οποία και στο όλο ο οποίος δεν θα είναι μόνο απέναντι από στην Τουρκία, στην Ελέσβο, στη Χίο και στα Δωδεκάνησα. Θα χρειαστεί να γίνουν αλλού. Οι Τούρκοι έχουν κάνει σχέσεις με τη Λιβύη, mm-hmm. με την Αλβανία. Θα έχουν μονάδες και στο Αιγαίο και στο Νότιο Κρητικό και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ποιος θα τους παρακολουθήσει. Πού θα ξέρει πού είναι και πού μπορεί να σύρθουν. Άρα λοιπόν δεν είναι πόσες μονάδες χωράνε. Μερικοί λένε ότι αυτός ο λόφος δεν χρειάζεται πάνω από 50 φαντάρους. Τι να τους κάνω περισσότερους για να μείνω. Σωστό είναι. Μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες δεν πρέπει να έχει άλλους 50 να τους αντικαταστήσει που δεν έχει μείνει κανένας. Έτσι είναι και στο ναυτικό. Πρέπει να έχουμε εφεδρίες να οπουδήποτε προκληθούμε και οπουδήποτε μας τραβήξει ο αντίπαλος, γιατί θα έχει την πρωτοβουλία. Ναι. Εμείς τώρα, από όλη την ανάλυση που κάναμε και αυτά, έτσι, από αυτά τα λίγα που ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι ενώ η Τουρκία εξοπλίζεται ολοταχώς, εμείς δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχουμε μια καθυστέρηση 10 ετών, να αγοράσουμε δύο βίδες. Τι εναλλακτικές έχουμε? Είπαμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πρώτον σε τεχνολογία, σε. Παραγωγή εγχώρια, και αν έχετε χρόνο ή τώρα ή άλλη φορά να πούμε τι γίνεται, και επίσης και σε προσωπικό. Και στην μένα εγχώρια παραγωγή θα μπορούσε κάποιος να πει μέχρι πριν δύο χρόνια δεν έχουμε ναυπηγεία, δεν κάναμε κάτι, αλλά τώρα υποτίθεται τα ναυπηγεία έχουν πάρει μπροστά, διαφημίζονται. Σίγουρα χρειάζονται κάποιο έργο και αυτοί να γίνουν εδώ. Και υπάρχουν προσπάθειες και υπάρχουν δυνατότητες να φτιαχτούν μικρότερα πλοία στην Ελλάδα, χωρίς να περιμένουμε το Σκαραμαγκά ή την Ελευσίνα πότε θα αποφασίσουν να ξεκινήσουν τέτοια προγράμματα. Mm. Αλλά δεν θέλει κανείς να ακούσει για ελληνικό πλοίο, για ελληνική συμμετοχή, όταν ξένοι έχουν έρθει και έχουν δει σχεδιάσεις ελληνικές και τις έχουν αποδεχτεί, τις έχουν εναγκαλιστεί και τις έχουν προτείνει και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μάλιστα. Έχουν γραφτεί και στον τύπο. Ναι. Υπάρχουν ελληνικές σχεδιάσεις που τις έχουν αξιολογήσει ξένοι και τις προτείνανε στην ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν τις ούτε καν τις είδε. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το προσωπικό, βλέπετε τι γίνεται, τι διαβάζουμε στις εφημερίδες κάθε μέρα. Τι διαβάζουμε, μαζική διαρροή στελεχών. Ακριβώς. Γιατί? Γιατί. Καταρχάς, για να μείνει κάποιος ένας εργαζόμενος, δεν μιλάμε ο στρατιωτικός και τα λοιπά, ο ναυτικός, πρώτον είναι το εργασιακό περιβάλλον. Ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο έχει επιδεινωθεί δραματικά. Ξεκίνησε από την διαρροή των στελεχών, από τις αποχωρήσεις των στελεχών του ναυτικού χωρίς αντικατάσταση, δηλαδή το 2011, 2012, 2013,
Στη σχολή υπαξιωματικών που έπαιρναν 250, αποφασίστηκε να μπαίνουν 80. Και στον αξιωματικό του ναυτικού που παίρναν 80, να μπαίνουν 30. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να φεύγουν 400-450 στελέχη με αποστρατεία. Και από την άλλη μεριά να μπαίνουν 150. 300 άτομα. Επί 10-12 χρόνια, να 3.000 κόσμο λιγότερο το ναυτικό. Ναι. Να ένα καράβι που έπρεπε να έχει 200 άτομα, έπρεπε να έχει 150. Ναι. 150 λοιπόν άτομα σε ένα καράβι, έπρεπε να κάνουν τη δουλειά των 200. Σε καράβια τα οποία έχουν γυράσει κατά 20 χρόνια περισσότερο από όταν ήμουν εγώ στα πλοία αυτά. Και επίσης οι αποστολές, εκεί που είχαμε 100-120 μέρες το χρόνο ταξίδι, να έχουν φτάσει στις 200. Είδατε πέρυσι το πρώτο καράβι, 227 μέρες εν πλώ. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν οικογένεια, όταν την ίδια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που έπρεπε να είναι 50 χρονών, 52, να είναι ταξίαρχοι, υποστράτηγοι, αντίστοιχα αρχιπλοίαρχοι, υπονάβαρχοι, είναι ακόμα πλοίαρχοι. Τους έχουμε στερήσει τη δυνατότητα να προαχθούν κατά 3 βαθμούς και τις μισθολογικές προαγωγές αυτές. Δεν έχουν φτάσει δηλαδή 56-57 χρόνια να είναι πλοίαρχοι, δηλαδή αξιωματικοί με 3 χρόνια διαφορά από τον αρχηγό του ναυτικού που είναι αντινάβαρχος, είναι ακόμα πλοίαρχοι. Παίρνουν μισθό πλοιάρχου, έχουν οικογένειες παιδιά 20-22 χρόνια, 25 στην πλήρη ένταση, παίρνουν μισθό πλοιάρχου. Αν δεν αποστρατευτούν σήμερα, θα πάρουν μισθό και σύνταξη πλοιάρχου. Δηλαδή θα παίρνουν σύνταξη μικρότερη από τους υπαξιωματικούς τους που είχαν στα πλοία, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν μετά από 35 χρόνια. Και θα έχουν υψηλότερη σύνταξη αυτή, επειδή η ελληνική πολιτεία δεν καταδέχεται να εξετάσει αυτό το πράγμα. Πώς θα εξελιχθούν οι αξιωματικοί όταν δεν τους προαγάγεις εσύ, όταν δεν έχεις πρόγραμμα προαγωγών. Και την ίδια στιγμή, αφού λοιπόν τον κρατάς εσύ και δεν τον κάνεις, του δίνεις τον βαθμό 1 και 2 και 3 βαθμούς, πώς τον έχεις με αυτό τον μισθό καθυλωμένο 15 χρόνια. Ναι. Πώς θα ζήσει αυτός. Άρα λοιπόν και όταν φύγει, μέχρι πρότινος, έπρεπε μέχρι πριν 2 χρόνια 3 να του κόβουν το 70% της σύνταξης, αν χρειαζόταν να δουλεύει. Μέχρι πριν 15 μέρες το 30% της σύνταξης και σου λέει γιατί να περιμένω εγώ να φύγω 58 χρονών που δεν θα με θέλει κανένας ταξιδεύοντας 200 μέρες το χρόνο και να μην φύγω τώρα που είμαι 30-32-35 χρονών μετράει η ειδικότητά μου και η αξία μου στην αγορά θα ταξιδεύω λιγότερο, θα παίρνω περισσότερο και ξεκινάω μια καριέρα να δουλέψω μέχρι τα 65-70. Μάλιστα. Αυτά είναι καταρχάς. Και επίσης οι προοπτικές όπως σας είπα εξέλιξης το ότι παράλληλα, δεν υπάρχει μια αποδοχή από την κοινωνία ότι είσαι στρατιωτικός, επιτελείς έργο. Παιδί μου, σου λέω και μια καλή μέρα. Ναι. Γιατί αν δεν έχεις χρήματα τη σήμερα ημέρα, δεν περνάει τίποτα. Και τέλος, πώς το λένε, η αγορά. Ήταν η αγορά κλεισμένη, κατεστραμμένη, δεν μπορούσε κάποιος να βρει δουλειά έξω. Κάποτε οι αεροπόροι, τους έπαιρνε οι Ολυμπιακοί και άλλες εταιρείες, οι πτάμενοι, λέει οι συνάδελφοι, φεύγανε σοριδών. Για να τους κρατήσει η πολιτεία. Τριπλασίασε το επίδομα το πτυτικό και οι άνθρωποι έμειναν και σταδιοδρομούν εδώ πέρα και μπορούν να ζήσουν τις οικογένειες. Τώρα λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα που υποτίθεται η κυβέρνηση κατανόησε το πρόβλημα που έχει, γιατί φεύγουν του ναυτικού και πρέπει στην ουσία να δώσει μια βαρύτητα σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτούς που ταξιδεύουν, για ένα 1,5 χρόνο ένα επίδομα το οποίο τελικά απεδείχθηκε ότι ήταν ελάχιστα και πλέον ο πολλής κόσμος το είδε ως κοροϊδία. Παρότι ήταν μια πιλότιμη προσπάθεια, απεδείχθηκε ότι ήταν δίχουλα. Και δούλεψε ανάποδα. Κοιτάξτε τώρα όμως αυτό ήρθε στο φως με αφορμή την απόφαση για να συμμετέχει η φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Τότε ήταν που είχαμε και μαζική διαρροή στελεχών. Εντάξει, τα νούμερα που αναγράφονται, εγώ δεν θέλω να διασταυρώσω, δεν θέλω να ενοχλήσω συναδέλφους ενεργεία κτλ. Είναι υπερβολικά. Αλλά το πρόβλημα αυτό είναι συνεχές. Δηλαδή δεν φεύγουν από τη φρεγάτα, το προσωπικό της φρεγάτας. Όχι, είπα ότι ήταν η αιτία. Όταν φεύγουν αξιωματικοί μετά από σχολείο, ότι με εκπαίδευση τώρα, πώς το λένε, γυρνάνε από τα Χριστούγεννα και λέει φεύγουμε οι τέσσερις. Ναι. Και όταν ξέρετε, όταν αρχίσει και ξυλώνει το pullover, δεν μαζεύεται. Σωστά. Μαζί με αυτούς που φεύγουν, που έχουν προοπτική, έχουν κουμπάρο, έχουν γαμπρό, έχουν πατέρα με δουλειά, έχουν φίλο, ναι, έχουν έτοιμη δουλειά στα χέρια τους, παρασέρονται και πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να το προσέξουν. Κύριε Κονιδάρη, κοιτάξτε, τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Εσείς με τα ελληνοτουρκικά λόγω και της εμπειρίας σας. Είστε πιο ήσυχος με το σύμφωνο φιλίας και καλής γειτονίας. Γιατί? Όχι, δεν είμαι. Αυτές είναι κινήσεις στο πολιτικό επίπεδο που πρέπει να συνοδεύονται από. Δηλαδή, είσαι φίλος με κάποιον, αλλά όταν είναι περίεργος και αυτός, έχεις και ένα ξύλο πίσω από την πόρτα. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσουμε σαν άλοθη, ότι δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε όπλα. Και δεν είναι να πάρουμε όπλα για να έχουμε δουλειά εμείς οι απόστρατες να μιλάμε, αν είναι σωστά ή λάθος. Πρέπει να έχουμε τα όπλα για να καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι που υπηρετούν ότι τους υπολογίζεις. Δηλαδή, μια εποχή να καταλάβετε, μας είχαν σε άμεση ετοιμότητα ενεργεία εγώ και ο υπουργός δεν υπέγραφε να πάρω πετρέλαιο ο στόλος.
γιατί ήθελε να κοιτάξει για 10η φορά τη σύμβαση, την ίδια που υπογράψαν τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, και εμείς ήμασταν σε άμεση ετοιμότητα 2 ώρες, δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε μέχρι το Λουτράκι, και τα καράβια μέσα ήταν άδεια από πετρέλαιο. Πώς λοιπόν εσύ να σεβαστείς τον υπουργό σου και τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης, όταν σε έχεις σε άμεση ετοιμότητα και δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο, λέμε, στο Λουτράκι, γιατί πρέπει να είσαι, θα σε πάρουν τηλέφωνο, πρέπει να είσαι πίσω, και την ίδια στιγμή το καράβι σου είναι άδειο να μην μπορεί να φτάσει μέχρι, μέχρι την άξο. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να βλέπει και ο κόσμος ότι τον υπολογίζει και δεν ζητάς από αυτό να τραβήξει κουπί με τα χέρια. Σωστά. Οπότε πού καταλήγουμε τώρα? Το πολεμικό ναυτικό χρειάζεται εξυγχρονισμό και ενίσχυση χθες, όχι σήμερα. Και επειδή τα όπλα και επειδή όλες αυτές τις διαδικασίες τραβάνε σε χρόνο, χρειάζεται μια γενναία υποστήριξη του προσωπικού, όχι με λόγια και το 2030 θα είστε καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, άμεση υποστήριξη οικονομική, γιατί δεν είναι ότι θα ζήσουν με 100 ευρώ, 150 ευρώ ή με 20 ευρώ παραπάνω την ημέρα, είναι ότι δείχνεις ότι καταλαβαίνεις το πρόβλημα και νοιάζεσαι. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ναι. Είπα ότι ήθελα τη γνώμη σας για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί έχετε εμπειρία και έχετε ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές στο παρελθόν, κύριε Κονιδάρη. Ο κόσμος έχει περάσει πολύ πιο δύσκολα και δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Αυτά που όποιος πέρασε από εμάς, ό,τι πέρασε, ήταν στα πλαίσια των καθηκόντων του, της αποστολής του. Και μακάρι να μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει και καλύτερα. Ή να μας είχαν δοθεί τα μέσα ή ευκαιρίες να τα κάναμε καλύτερα. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουν να τα κάνουν καλύτερα οι νεότεροι, που είναι καλύτεροι από εμάς, αφοσιωμένοι, με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες και στο ναυτικό με καράβια 20 χρόνια πιο γερασμένα από ό,τι όταν ήμασταν εμείς. Αυτό, αν δεν το καταλάβει κάποιος, ότι δεν μπορείς με καράβι, με στόλο μέσω όρος 45 χρονών, να κάνεις πράγματα σήμερα. Έτσι, εδώ βλέπουμε ότι πλοία και τακτικές μέσα σε 2 χρόνια από τον πόλεμο πάνω στην Ουκρανία έχουν αναθεωρηθεί. Αυτή τη στιγμή πήραμε φρεγάτες, έχουμε τις φρεγάτες. Εγώ φώναζα ότι χρειαζόμαστε αεράμινα, αυτοάμυνα, συστήματα αυτοπροστασίας. Και την ίδια στιγμή τώρα ετοιμάζουμε μια φρεγάτα να πάει στην Ερυθρά. Στην Ερυθρά, μαζί με τους Αμερικανούς, που έχουν κάτι μικρά drone κτλ. Και όχι απειλή άμεση. Έτσι, και συζητάμε πρέπει να τους βάλουμε συστήματα αυτοπροστασίας. Οι φρεγάτες που θα πάρουμε καινούριες θα έχουνε? Εγώ ρωτάω. Αν θα έρθει του χρόνου η φρεγάτα απ' έξω, το έχει το σύστημα αυτό? Όχι. Οι άλλες δύο που θα έρθουν παραπίσω, το έχει? Όχι. Επομένως, ναι. Αλλάζει μέσα με μια εμπλοκή, στρατιωτική, πολεμική εμπλοκή και τα αλλάζει. Πέφτουν πολλά χρήματα σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. Και αλλάζουν οι απαιτήσεις. Εμείς είμαστε με τις απαιτήσεις και με πια του 1970 και 80. Τι να κάνουμε τώρα? Μάλιστα. Και ζητάμε το προσωπικό να καλύψει, έχουμε ποιοτική υπεροχή. Όποιος τα λέει αυτά, ας τα ξανασκεφτεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολύτως κατανοητά όσα είπατε, κύριε Κονιδάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.